Καλό φθινόπωρο σε όλους. Σήμερα στρώνουμε παρέα το πρώτο κυριακάτικο τραπέζι με γεύση στη φύση για αυτή τη σεζόν. Η χαρά μου που θα μαγειρεύω και πάλι στον κήπο μου δεν περιγράφεται και έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο επεισοδίων με την αγαπημένη μου ιταλική κουζίνα και να σερβίρουμε πρωτότυπες φθινοπορεινές γεύσεις. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε κανελόνια γεμιστά με κολοκύθα, τυριά και φασκόμηλο και μετά μία κρεμώδη σούπα με κολοκύθα και τζίντζερ. Να μαγειρέψουμε στη συνέχεια κοτόπουλο με μανιτάρια και δονδρολίβανο, το γνωστό ως κοτόπουλο κατσατόρε, και να κλείσουμε γλυκά με την πιο εύκολη και απλή αλλά πεντανόστιμη τάρτα που έχετε φανταστεί. Τάρτα με μαρμελάδα πορτοκάλι και την απόλυτη σάλτσα καραμέλας. Τα κανελόνια με κολοκύθα και ρικότα είναι ένα κλασικό πιάτο της ιταλικής κουζίνας. Το μαγειρεύουν κυρίως στη Βόρεια Ιταλία. Εκεί το δοκίμασα σε ένα ταξίδι μου. Είναι ένα εκπληκτικά νόστιμο πιάτο με ένα υλικό εποχής, την κολοκύθα. Εξάλλου, κολοκύθα και ζυμαρικά τα συνηθίζουν οι Ιταλοί. Εδώ έχουμε και τη ρικότα που είναι ένα τυρί που συμμετέχει πολύ ωραία σε όλα αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία. Ξεκινάω πρώτα με τη σάλτσα ντομάτας. Η σάλτσα ντομάτας είναι η βάση για να τη βάλουμε στο ταψί, μέσα στο οποίο θα ψήσουμε τα κανελόνια. Μία πολύ βασική σάλτσα ντομάτας. Θα δείτε, χωρίς να σοτάρω κρεμμύδι, σκόρδο κτλ., έχω ντομάτες κονκασέ ή φρέσκες ντομάτες, αν έχετε και είναι στην εποχή τους, επίσης είναι πάρα πολύ ωραίες. Εδώ θα ρίξω ελαιόλαδο. Θα τη μαγειρέψω περίπου 15 λεπτά. Δεν θέλει περισσότερο για να βγάλει όλη τη την οστιμιά. Ζάχαρη απαραίτητα, γιατί έχει τις οξύτητες και έτσι πρέπει λίγο να τις δώσουμε γλυκιά γεύση. Βασιλικό ξερό. Ο ξερός βασιλικός ταιριάζει απόλυτα με τη σάλτσα ντομάτας. Αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάω το μαγείρεμα στη μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή στο 9, και μόλις πάρει βράση χαμηλώνω στο 2, στο 3, 15 με 20 λεπτά είναι υπέρα αρκετά για να γίνει μια πολύ ωραία βασική σάλτσα ντομάτας. Πάμε τώρα στην κολοκύθα που είναι το βασικό υλικό για να φτιάξουμε τα κανελόνια. Η κολοκύθα λοιπόν είναι λαχανικό της εποχής. Το χρησιμοποιούμε με πολλούς τρόπους, τόσο στα αλμυρά όσο και στα γλυκά πιάτα. Σήμερα θα δούμε πώς το προετοιμάζουμε βασικά για να το χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο σε ζυμαρικά, αλλά ακόμη και σε ριζότι, ακόμη και για να το βάλουμε μέσα σε γέμιση για πίτες, για τάρτες. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνω. Μία κολοκύθα. Θα την κόψω πρώτα στη μέση ή σε μικρότερα κομμάτια αν είναι μεγαλύτερη η κολοκύθα. Και μετά. Ξανά στη μέση. Και εδώ τώρα την κόβω σε μικρότερα κομμάτια για να μπορέσω να την καθαρίσω πιο εύκολα. Αυτό που θέλω πλέον εδώ είναι να βγάλω τα σπόρια και τις ίνες που είναι στο εσωτερικό της, να την ξεφλουδίσω εξωτερικά και να κρατήσω την ψύχα της. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κόψετε όση κολοκύθα θέλετε να μαγειρέψετε. Την υπόλοιπη, τη λιγμένη με μεμβράνη τροφή μου, θα την αφήσετε στο σιρτάρι με τα λαχανικά. Και τώρα θα την κόψετε την ψύχα της σε μικρότερα κομμάτια, ανάλογα με την Παρασκευή. Επειδή θέλω να κάνω κανελόνια, θέλω να είναι αρκετά μικρά τα κομματάκια. Τα κόβω λοιπόν σε μικρούς κύβους. Και θα δείτε ότι στην αγορά θα βρείτε κολοκύθες που έχουν διάφορα χρώματα. Δηλαδή, όπως θα την κόψετε, θα δείτε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο κίτρινη, λίγο πιο κόκκινη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν αλλάζει κάτι στη γεύση. Θα τις ψήσουμε και μετά θα τις χρησιμοποιήσουμε είτε σε αλμυρά είτε σε γλυκά πιάτα, βάζοντας λάδι και αλάτι ή ζάχαρη για την περίπτωση. Δηλαδή, τι κάνω. Θα πάρω ένα ταψί ρηχό, το οποίο το στρώνω με αλουμινόχαρτο, έτσι ώστε να μπορέσει να ψηθεί ακόμη καλύτερα η κολοκύθα. Βάζω τα κομμάτια της κολοκύθας στο ταψί και ανάλογα με τη χρήση της θα τα ραντίσω με ελαιόλαδο στην αρχή και μετά θα τα πασπαλίσω είτε με αλάτι είτε με ζάχαρη. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε μια κολοκυθόπιτα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμάσετε την κολοκύθα. Σε πρώτη φάση, λίγο λάδι. Και τώρα, επειδή θα τη χρησιμοποιήσω σε αλμυρό πιάτο, στα κανελόνια συγκεκριμένα, αλάτι και πιπέρι.
Πάω λοιπόν στο φούρνο να ψήσω την κολοκύθα στους 230 βαθμούς για 20 λεπτά. Και τώρα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε κανελόνια με φύλλα από λαζάνια. Η πρακτική ευκολία είναι ότι δεν θα παιδευτείτε για να γεμίσετε τα έτοιμα κανελόνια, απλά θα βάλετε τη γέμιση και θα τη λήξετε. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να μαλακώσουμε τα φύλλα για λαζάνια. Έχω βάλει στην κατσαρόλα νερό, έχει βράσει. Εδώ έχω φύλλα για λαζάνια που δεν θέλουν βράσιμο. Όμως, επειδή πρέπει να κάνω τα κανελόνια και πρέπει να τα τυλίξω, προηγουμένως θα τα μου σκέψω. Άρα, αυτά είναι τα φύλλα. Βλέπετε ακριβώς ότι είναι στο ιδανικό σχήμα για να κάνω τα κανελόνια. Έχω όμως βάλει νερό που έχει βράσει. Θα το αδειάσω σε ένα βαθύ ταψί. Και το κάνω αυτό γιατί θέλω μια μεγάλη επιφάνεια και θέλω να απλώσω τα φύλλα και τα λαζάνια για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Ένα-ένα τα φύλλα, μην τα βάλετε όλα μαζί γιατί θα κολλήσουν. Ένα-ένα λοιπόν τα φύλλα, τα αφήνω μέσα στο νερό να μου σκέψουν περίπου 3-4-5 λεπτά. Ανάλογα με το πόσο πολύ ζεστό είναι το νερό. Βλέπετε, δεν το παρακάνω. Βάζω ακριβώς μία στρώση από τα λαζάνια. Και έτσι λοιπόν θα τα αφήσω για λίγα λεπτά μέσα στο βραστό νερό να μαλακώσουν, να αποκτήσουν ελαστικότητα για να μπορέσουν να τα τυλίξουν με τη γέμιση. Έτοιμα τα λαζάνια, έχουν μαλακώσει. Όπως βλέπετε εδώ, έχω βάλει δίπλα σε ένα ταψί ρηχό, το έχω στρώσει με αντικολλητικό χαρτί. Και τώρα, ένα-ένα προσεκτικά, θα τα βγάλω και θα τα αφήσω να στεγνώσουν. Και έτσι λοιπόν, βλέπετε, έχουν αποκτήσει την ελαστικότητα που θέλω και θα μπορέσω πλέον να τα τυλίξω με τη γέμιση για να σχηματίσω τα κανελόνια. Ένα άλλο φύλλο αντικολλητικού χαρτιού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και κρατάνε την ελαστικότητά τους και παράλληλα στεγνώνουν. Θα συμπληρώσω ζεστό νερό. Και με τον ίδιο τρόπο τώρα θα μου σκέψω και τα υπόλοιπα λαζάνια. Θα τα αφήσω και αυτά να μαλακώσουν και μετά θα τα βγάλω δίπλα και να στεγνώσουν. Ένα κουτί λαζάνια έχει περίπου 20 φύλλα, οπότε είναι αρκετά για 4-6 μερίδες. Και έτσι λοιπόν, περιμένω να μαλακώσουν και αυτά για να συνεχίσω με το τύλιγμα. Η κολοκύθα έχει ψηθεί. Τα λαζάνια έχουν μουσκέψει, έχουν μαλακώσει και εδώ θέλω να δείτε την κολοκύθα. Γιατί την ψήνουμε στο φούρνο, γιατί κρατάει το σχήμα της, παρόλο που συρρυκνώνεται, κρατάει την υφή της. Εάν την μαλακώσουμε στο νερό, τη βράσουμε για παράδειγμα, θα διαλυθεί τελείως, εκεί θα τη χάσουμε. Ενώ εδώ θέλουμε να την καταλαβαίνουμε μέσα στη γέμιση και με αυτόν τον τρόπο θα την ετοιμάσετε είτε για να τη χρησιμοποιήσετε όπως τώρα σε ζυμαρικά, είτε σε ριζότο ή ακόμη και για γλυκιά κολοκυθόπιτα. Μόνο που μετά το λάδι θα την πασπαλίσετε με λίγη ζάχαρη. Η γέμιση έχει δύο βασικά υλικά. Την ψημένη κολοκύθα και ρικότα. Εδώ έχω τη ρικότα. Είναι ένα ιταλικό τυρί, μαλακό, λευκό. Το χρησιμοποιούμε σε αλμυρές παρασκευές όσο και στη ζαχαροπλαστική. Για τη συγκεκριμένη συνταγή, αν δεν βρείτε ρικότα, που μπορείτε να τη βρείτε εύκολα στο σούπερ μάρκετ, βάλτε ανθότυρο. Βάζω λοιπόν εδώ τη ρικότα. Αλάτι και πιπέρι. Την κολοκύθα που έχει ψηθεί. Προσεκτικά τους κύβους της κολοκύθας για να μην διαλυθούν. Βλέπετε ότι έχουν ψηθεί, έχουν κρατήσει το σχήμα τους. Είναι ένα πεντανόστιμο λαχανικό μαγειρεμένο έτσι. Και εκτός από τη γέμιση, όπως είναι ακριβώς σε αυτή τη μορφή, μπορείτε να το σερβίρετε και σαν γαρνιτούρα, σε ένα ψητό κρέας ή ακόμη και με ψάρι. Και αυτό που θα δώσει άρωμα στη γέμιση είναι ο μαϊντανός, που ταιριάζει με τα πάντα, αλλά κυρίως το φασκόμηλο, που είναι το τέλειο συνοδευτικό για την κολοκύθα. Πρώτα λοιπόν ψιλοκομμένος μαϊντανός. Και
Και φρέσκο φασκόμηλο, θα το κόψω κατευθείαν από τη γλάστρα μου, θα το ξεπλύνω και θα το ψιλοκόψω. Βέβαια, αν έχετε ξερό φασκόμηλο, θα βάλετε πολύ λιγότερο γιατί είναι πολύ δυνατό. Τώρα όμως που είναι φρέσκο, έχει πιο απαλό άρωμα και έτσι βάζω περισσότερα φύλλα. Πάμε λοιπόν και εδώ. Τέλειο. Αυτή είναι η γέμιση. Λίγα υλικά, ουσιαστικά, γεμάτα άρωμα, κολοκύθα και φασκόμηλο είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Ανακατεύω τα υλικά. Και ήρθε η ώρα τώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να τυλίξουμε τα λαζάνια για να σχηματίσουμε τα κανελόνια. Θέλω ένα πυρήμαχο σκεύος. Εδώ. Ξεκινήσαμε από τη σάλτσα ντομάτας. Η σάλτσα ντομάτας είναι η βάση για να την ρίξω στο πυρήμαχο σκεύος όπου θα βάλω με τη σειρά τα κανελόνια. Άρα, εδώ θα βάλω μία στρώση από τη σάλτσα ντομάτας και έτσι θα τα ενισχύσω με αρκετή υγρασία για να μπορέσουν να ψηθούν, να μαλακώσουν, να μαγειρευτούν κανονικά. Αυτό εδώ φτάνει. Και τώρα συνεχίζω με τα κανελόνια. Παίρνω λοιπόν ένα φύλλο, όπως βλέπετε έχει μαλακώσει. Βάζω γέμιση εδώ και μετά προσεκτικά τα τυλίγω ρολό. Βλέπετε, είναι τόσο εύκολο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κανελόνι, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να τα φτιάξετε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς να σας ταλαιπωρήσουν. Και όπως τα ετοιμάζω, τα βάζω μέσα στο ταψί και πάντα με την ένωση προς τα κάτω. Και με τον ίδιο τρόπο τώρα θα τυλίξω και τα υπόλοιπα φύλλα. Έτοιμα τα κανελόνια, πάμε τώρα για την τελευταία πινελιά για να τα κάνουμε εξαιρετικά νόστιμα. Σας είπα λοιπόν ότι όταν ψήνουμε λαζάνια ή κανελόνια πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υγρασία. Η υγρασία έχει γέμιση, όμως τα ενισχύουμε με μια σάλτσα ντομάτας ή με κρέμα γάλακτος. Σήμερα διάλεξα να έχουμε μια ωραία σάλτσα ντομάτας, δροσερή, αρωματική από το βασιλικό. Έτσι λοιπόν, απλώνω λίγη από τη σάλτσα επάνω από τα ζυμαρικά. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Θα τα σκεπάσω και με αλουμινόχαρτο και έτσι θα ψηθούν με την υγρασία τους. Και παρμεζάνα για να κάνει μία ωραία κρούστα. Έτοιμα. Έχω λοιπόν ένα φύλλο αλουμινόχαρτο. Και έτσι όπως είναι σκεπασμένα θα τα ψήσω για μισή ώρα στους 180 βαθμούς. Μετά θα τα ξεσκεπάσω και θα τα αφήσω άλλα 10 λεπτά για να αποκτήσουν μια πολύ ωραία κρούστα. Έτοιμα τα κανελόνια. Σας θυμίζω πως τα έψησα μισή ώρα σκεπασμένα στους 180 βαθμούς και μετά 10 λεπτά ξεσκέπαστα και έτσι. Τι πετυχαίνω με αυτό? Μαλακώνουν πρώτα με την υγρασία τους και μετά τα αφήνω να γρατιναριστούν. Γίνονται ωραία τραγανά τα φύλλα. Είναι πολύ γοητευτικά έτσι. Φαίνεται η ντομάτα, η παρμεζάνα έχει το χαρακτηριστικό ότι λιώνει μεν, αλλά ακούγεται, την καταλαβαίνετε, είναι κρυσταλλική όταν τη δακώσετε. Και κυρίως το άρωμα. Φασκόμηλο, συγκλονιστικό. Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί σας. Δοκιμάστε τα. Για 6 μερίδες κανελόνια με κολοκύθα, τυριά και φασκόμηλο θα χρειαστείτε ένα πακέτο λαζάνια, 1 κιλό ψύχα κίτρινης κολοκύθας, 400 γραμμάρια ρικότα, 10 φύλλα φρέσκο φασκόμηλο, 4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 κουτιά ντομάτες κονκασέ, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 2 κουταλάκια του γλυκού ξερό βασιλικό, 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
κολοκύθα είναι στην καλύτερη της εποχή. Τι πιο ωραίο λοιπόν να τη δοκιμάσουμε σε μια σούπα που έχει πατάτες, καρότο και είναι αρωματισμένη με τζίντζερ, με μπούκοβο και στο τέλος θα τη σερβίρουμε με το πιο τραγανό προσούτο που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ξεκινάω πρώτα με τη σούπα. Θέλω να ξεκινήσω σοτάροντας το τζίντζερ. Το τζίντζερ είναι ένα υλικό το οποίο ταιριάζει απόλυτα με την κολοκύθα. Και εδώ έχω μία ρίζα τζίντζερ, την οποία έχω καθαρίσει εξωτερικά. Την κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Δεν χρειάζεται να το τρίψουμε σε αυτή τη συνταγή, γιατί θα πολτοποιήσουμε όλα τα υλικά. Κομμένο σε μικρότερα κομμάτια και αρκετό τζίντζερ για να ακούγεται. Ταιριάζει πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μέσα στην κατσαρόλα. Και ξεκινάω το σοτάρισμα με ελαιόλαδο και μέχρι να σοταριστεί το τζίντζερ, να σας πω τα δύο λαχανικά που ταιριάζουν πάρα πολύ με την κολοκύθα είναι οι πατάτες και τα καρότα. Βάζοντας πατάτες και καρότα στις σούπες, όταν τις πολτοποιήσουμε τους δίνουμε κρεμμώδη υφή. Θα το δείτε όταν τελειώσει η σούπα. Έχει αρχίσει να σοτάρεται το τζίντζερ, τώρα είναι η ώρα να ρίξω πατάτες και καρότα. Αυτά είναι κομμένα σε μικρότερα κομμάτια, θέλω να τα βοηθήσω να βράσουν. Και κολοκύθα, την οποία αφού έχουμε βγάλει τη φλούδα και τους σπόρους, την έχω κόψει σε μικρότερα κομμάτια. Δεν χρειάζεται να τα αφήσετε πολλή ώρα στη φωτιά, δεν χρειάζεται να σκουρίνουν, δεν χρειάζεται να σοταριστούν. Ξεκινήσαμε με το τζίντζερ για να βγάλει τα αρώματά του και συμπληρώνουμε ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου, ανάλογα ό,τι σας αρέσει. Αλάτι και πιπέρι. Και θα αφήσουμε τη σούπα να βράσει για 35 λεπτά. Θέλω να μαλακώσουν τα λαχανικά, δεν θέλουν περισσότερο χρόνο και αφού μαλακώσουν θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Εν τω μεταξύ, μέχρι να βράσει η σούπα θα ετοιμάσω τις δύο γαριντούρες, κολοκυθόσπορο που θα το σοτάρω σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και προσούτο που θα το ψήσω στους 220 βαθμούς για 8 με 10 λεπτά. Προσούτο και κολοκύθα ταιριάζουν απόλυτα. Το ψητό προσούτο είναι η τέλεια γαριτούρα για μια ωραία κολοκυθόσουπα όπως η σημερινή. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα ετοιμάσουμε το τέλειο ψητό προσούτο. Σε ένα ταψί, στο οποίο έχουμε στρώσει αλουμινόχαρτο και αυτό είναι σημαντικό για να γίνει τραγανό και για να ψηθεί σωστά, θα απλώσω φέτες προσούτο. Έτσι θα ξεχωρίσετε τις φέτες του προσούτο που είναι πάρα πολύ λεπτές, γιατί έτσι πρέπει να κόβετε και έτσι σερβίρετε. Και θα τις απλώσετε τη μία δίπλα στην άλλη και είναι έτοιμο για ψήσιμο. Στους 220 βαθμούς, προθερμασμένος ο φούρνος, περίπου 8 λεπτά θα δείτε μέχρι να αρχίσει να αποκτάει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Όμως εγώ ήδη έχω ετοιμάσει ψητό προσούτο για να σας το δείξω. Όταν ψηθεί λοιπόν, γίνεται έτσι. Και πλέον είναι έτοιμο για να το τρίψω επάνω από τη σούπα ή να γαρνίρω με αυτό που σας είπα, ένα πιάτο με ζυμαρικά, ένα ριζότο ή ακόμη και μια σαλάτα. Και συνεχίζω με το κολοκυθόσπορο. Εδώ θέλω τώρα ένα αντικολλητικό τηγάνι. Θα το αφήσω πρώτα να ζεσταθεί πολύ καλά και χωρίς να προσθέσω άλλη λιπαρή ουσία, μόλις ζεσταθεί θα ρίξω το κολοκυθόσπορο. Έχω κολοκυθόσπορο ομό. Αυτόν θα το σοτάρω μέχρι να αρχίσει να παίρνει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Θα μυρίσει κιόλας έντονα ψημένος κολοκυθόσπορος και είναι μια γαριντούρα που συνηθίζουμε σε σούπες λαχανικών. Ειδικά με την κολοκυθόσπορο καταλαβαίνετε ότι έχει μια γευστική συνέχεια, άρα είναι η απόλυτη γαριντούρα. Όμως κολοκυθόσπορο μπορούμε να βάλουμε και σε πολλά άλλα πιάτα, κυρίως στις σαλάτες. Και σας θυμίζω πως όταν ψήνουμε ή σοτάρουμε ξηρούς καρπούς, μεταξύ των οποίων και ο κολοκυθόσπορος, τότε αποκτούν πιο πολύπλοκη γεύση και γίνονται ακόμη πιο νόστιμοι. Ο κολοκυθόσπορος είναι έτοιμος, έχει σοταριστεί. Θα τον αδειάσω σε ένα πιάτο και θα περιμένω τώρα να τελειώσει και η σούπα για να περάσουμε στο σερβίρισμα. Η σούπα έβρασε. Ήρθε η ώρα τώρα να την πολτοποιήσουμε και να κάνουμε την πιο τέλεια βελουτέ κολοκυθόσουπα. Και ήρθε η ώρα για το σερβίρισμα. Τα αρώματα είναι φοβερά, το χρώμα είναι εκπληκτικό και κυρίως η υφή της που είναι πραγματικά βελούδινη. Και για το γαρνίρισμα, όπως σας είπα στην αρχή, κολοκυθόσπορο, μπούκοβο καυτερό μπούκοβο, σας θυμίζω πως έχουμε μία γλυκιά βάση με τζίντζερ
και σηκώνει πικάντικες γεύσεις και το μπούκοβο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Θα αρωματίσουμε με φασκόμηλο. Και άφησα για το τέλος το ψητό προσούτο. Μιλώντας για ιταλική κουζίνα, το προσούτο δεν θα μπορούσε να λείπει από μία σούπα. Εδώ μιλάμε όμως για ένα ελληνικό προσούτο, το οποίο είναι αλατισμένο με το χέρι, έχει πολύ ευγενική γεύση, έχει βελούδινη υφή και γίνεται τέλειο όταν ψηθεί. Και έχουμε την τέλεια αρωματική κολοκυθόσουπα με φασκόμηλο, βούκοβο, κολοκυθόσπορο και το τέλειο ψητό προσούτο. Για 8 μερίδες κολοκυθόσουπα με τζίντζερ και προσούτο θα χρειαστείτε 1 κιλό ψύχα κίτρινης κολοκύθας, 500 γραμμάρια καρότα, 2 πατάτες, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένο τζίντζερ, 4 φλιτζάνια ζωμό κρέατος ή κοτόπουλου, 4-5 κουταλιές κολοκυθόσπορο, λίγο μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι, φέτες προσούτο για το γαρνίρισμα. Επιστροφή στην κουζίνα. Μέχρι τώρα ετοιμάσαμε ένα λαχταριστό πιάτο με κανελόνια, γεμιστά με κολοκύθα, τυριά και φασκόμηλο και σερβίραμε μια λαχταριστή κρεμώδη κολοκυθόσουπα με τζίντζερ. Πάμε τώρα να μαγειρέψουμε μια απίθανη συνταγή, το κοτόπουλο κατσατόρε, του κυνηγού δηλαδή, με μανιτάρια και δανδρολίβανο. Το κοτόπουλο κατσατόρε είναι μια κλασική ιταλική συνταγή. Κατσικατόρε, γιατί είναι του κυνηγού, θα σας πω την ιστορία. Θέλουμε κοτόπουλο οπωσδήποτε, έχει μανιτάρια, φρέσκα και αποξηραμένα. Έχει ντομάτα ή πελτέ ντομάτας, ανάλογα με την εποχή χρησιμοποιούμε φρέσκες ντομάτες ή πελτέ για να δώσουμε την έντονη γεύση της ντομάτας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα, σοτάροντας φρέσκα μανιτάρια σε κρεμμύδι. Άρα, στην κατσαρόλα, ξεκινάω βάζοντας ελαιόλαδο. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και σκόρδο. Αυτή είναι η βάση για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Αρκετό σκόρδο, γιατί πραγματικά θα αφήσει πολύ ωραία γεύση. Και φρέσκα μανιτάρια, τα σαμπινιόν, τα κλασικά κοινά άσπρα στρογγυλά μανιτάρια. Διαλέγετε μανιτάρια που είναι αρκετά σκληρά, είναι λευκά. Αν αρχίσουν και παίρνουν ένα μπες χρώμα όπως αυτά εδώ, σημαίνει ότι αρχίζουν και οριμάζουν και αποκτούν ακόμη πιο έντονη γεύση. Το μυστικό είναι βέβαια για να τα μαγειρέψετε σωστά να είναι σχετικά σκληρά, να μην είναι πολύ μαλακά. Γιατί αν είναι μαλακά, απορροφάνε πολλά υγρά και μετά γίνονται πολύ πλαδαρά. Αυτά θα τα κόψω όπως βλέπετε εδώ σε 4 φέτες περίπου το κάθε ένα. Θέλω να ακούγονται όταν θα μαγειρευτούν. Θέλω να κρατήσουν την υφή τους, να μην χαθούν. Όσο πιο λεπτά τα κόβετε, τόσο πιο γρήγορα εξαφανίζονται μέσα στο βράσιμο. Και τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στο κρεμμύδι και στο σκόρδο. Τα μανιτάρια θέλουν δυνατή φωτιά. Αγαπάνε το συνδυασμό με κρεμμύδι και σκόρδο. Και ρίχνω και τα υπόλοιπα μανιτάρια. Και θα ρίξω το κοτόπουλο. Χρησιμοποιώ κουτάκια κοτόπουλου γιατί είναι πιο ζουμερά, πιο τρυφερά, πολύ πιο νόστιμα. Μπορείτε φυσικά να πάρετε και ένα κοτόπουλο, να το κόψετε σε μερίδες και να το χρησιμοποιήσετε όλο μαζί. Πάντα θα πρέπει να έχετε κοτόπουλο με κόκαλο, γιατί το κόκαλο είναι αυτό που θα αφήσει και περισσότερη νοστιμιά στη σάλτσα. Βάζω λοιπόν και τα μπουτάκια εδώ. Βέβαια, μην περιμένετε τα μπουτάκια να πάρουν χρώμα, γιατί ήδη τα έχω ακουμπήσει επάνω στα μανιτάρια, έχουν υγρασία. Άρα δεν θα ξεροψηθούν, δεν θα σοταριστούν για να αποκτήσουν πολύ δυνατό χρώμα. Θα μαλακώσουν όμως και θα βγάλουν όλη τους τη γεύση. Λοιπόν, κόκκινο κρασί. Σβήνουμε με κόκκινο κρασί για να του δώσουμε τώρα την απαραίτητη οξύτητα. Θα βάλω και πελτέ ντομάτας. Σας είπα ότι αυτή η συνταγή έχει ντομάτα ή πελτέ ντομάτας ανάλογα με την εποχή. Αλάτι και πιπέρι. Και μπορεί να έχουμε ξεκινήσει με φρέσκα μανιτάρια, όμως η συνταγή είναι ιταλική. Στην Ιταλία μαγειρεύουν και με πορτσίνι, φρέσκα ή αποξηραμένα. Εδώ έχω αποξηραμένα πορτσίνι, είναι τα ελληνικά βασιλομανίταρα. Αυτά λοιπόν θα τα μουσκέψω πρώτα σε λίγο νερό. Έτσι, θέλω χλιαρό έως ζεστό νερό.
Τα μανιτάρια όπως είναι, προσέχω να είναι καθαρά, να μην έχουν χώμα, να μην έχουν αυτές τις άκρες από το κοτσανάκι τους. Τα βάζω λοιπόν μέσα σε ένα μπολ και πριν τα μαγειρέψω, οπωσδήποτε πρέπει να τα μουσκέψω για αρκετή ώρα μέχρι να μαλακώσουν με χλιαρό νερό. Όμως ήδη έχω μουσκέψει μια ποσότητα από πορτσίνι και εδώ θέλω να δείτε τη διαφορά. Εκτός του ότι τα μανιτάρια, αυτές οι φετούλες έχουν μαλακώσει, οπότε είναι έτοιμες για μαγείρεμα, ουσιαστικά βλέπετε ότι το νερό από κάτω έχει γίνει καφέ, έχει βγάλει όλη του την ουσία το μανιτάρι. Εδώ είναι νοστιμιά, είναι και στο μανιτάρι, αλλά σίγουρα είναι και στο νερό. Αυτό λοιπόν το νερό το αξιοποιούμε στο μαγείρεμα. Άρα τι κάνω, παίρνω αυτά τα μανιτάρια, όπως έχουν μαλακώσει, τα ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα. Και μετά χρησιμοποιώ και το νερό, προσέχοντας όμως να μην ρίξω και το κατακάθι που έχει μείνει κάτω στο πάτο του μπολ. Προσεκτικά. Και έχω πολύ έντονη γεύση από πορτσίνι. Αυτό θέλω, είναι ένας φανταστικός συνδυασμός. Είναι ντομάτα, είναι τα μανιτάρια, είναι το κρασί. Και τώρα θα προσθέσω ξύδι, ξύδι μπαλσάμικο. Οι Ιταλοί βάζουν ξύδι στο φαγητό τους και μάλιστα όταν έχουμε σάλτσες με ντομάτα, εκεί βγάζουμε ακόμη πιο έντονη τη γεύση της ντομάτας. Έχουμε λοιπόν πελτέ, έχουμε και ένα ξύδι που έχει μέλι, είναι μπαλσάμικο με μέλι, άρα έχουμε μια πολύ ωραία γλυκόξινη γεύση, θα δώσει εντάσεις στο φαγητό. Επομένως βάζω και λίγο ξύδι. Και φρέσκα αρωματικά. Δενδρολίβανο και φασκόμηλο είναι δύο αρωματικά που ταιριάζουν με αυτό το πιάτο και τα δύο συνεργάζονται πολύ ωραία και με το κρασί και με το πελτέ ντομάτας και με τα μανιτάρια. Είναι δύο ιταλικά μυρωδικά και έτσι λοιπόν φρέσκο δενδρολίβανο, κόβω δύο ωραία κλωναράκια και ένα ωραίο κλωναράκι φασκόμηλο. Στο φρέσκο φασκόμηλο έχω θάρρος, βάζω αρκετά φύλλα γιατί έχουν απαλή μυρωδιά, απαλή γεύση. Στο ξερό προσέχω όμως πάρα πολύ, βάζω πολύ λίγα φύλλα γιατί έχουν πολύ έντονη γεύση. Αυτά λοιπόν τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα. Θα τα αφήσω σιγά σιγά να βγάλουν τα αρώματά τους και το φαγητό είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να μαγειρευτεί τώρα για 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Αυτό είναι το κοτόπουλο κατσατόρε, το οποίο η ιστορία λέει ότι το μαγειρεύαν οι γυναίκες των κυνηγών για να έχουν δύναμη που πάνε στο κυνήγι, αλλά η άλλη θεωρία λέει ότι το μαγειρεύαν προληπτικά στην περίπτωση που δεν φέραν κάποιο κυνήγι, έτσι ώστε να έχουν φαγητό στο σπίτι. Σε 40 λεπτά επιστρέφουμε για να το σερβίρουμε. Το κοτόπουλο μαγειρεύτηκε, τα αρώματα είναι συγκλονιστικά, φασκόμηλο, δενδρολίβανο, τα μανιτάρια αφήνουν ένα εκπληκτικό άρωμα και τη γεύση μέσα στη σάλτσα. Πάμε λοιπόν τώρα να το σερβίρουμε. Το σερβίρω με ένα πουρέ πατάτας, με βρασμένες πατάτες, πολύ απλά φτιαγμένες, δηλαδή θα τις πολτοποιήσω με αυτό το εργαλείο για να μαλακώσουν με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ τώρα θα τις αρωματίσω με ελαιόλαδο. Οι πατάτες θέλουν ελαιόλαδο όσο είναι ζεστές για να το απορροφήσουν για να γίνουν και αφράτες και νόστιμες. Σκόρδο τριμμένο. Θα κάνουμε έναν έντονο σκορδάτο πουρέ. Και μαϊντανό ψιλοκομμένο. Και μέσα στην σάλτσα έχω βάλει ήδη δενδρολίβανο και φασκόμηλο. Άρα δεν θα το παρακάνω στα αρώματα στο πουρέ. Βάζω μαϊντανό και λίγο θυμάρι. Και έτσι έχω μια ποικιλία από αρώματα, από γεύσεις για να συνοδεύσω αυτό. Την εκπληκτικά νόστιμη σάλτσα. Μαϊντανός λοιπόν εδώ, αλάτι και πιπέρι και φρέσκο θυμάρι. Εδώ θα βάλω τα τρυφερά φυλλαράκια, θα μαδίσω λοιπόν έτσι τα κλωναράκια με το χέρι μου. Τέλεια αρώματα, γήινα αρώματα, ταιριάζουν απόλυτα με τα πορτσίνι, ένα φοβερά νόστιμο φαγητό. Να το λοιπόν εδώ. Έτοιμος ο αρωματικός πουρές. Χρησιμοποιώ αυτό το πουρέ με ελαιόλαδο και αρωματικά γιατί έχω μία έντονη σάλτσα σε γεύση και δεν βάζω τον κλασικό πουρέ με γάλα. Χρησιμοποιώ όμως ελαιόλαδο, αρωματικά και έτσι φέρνω μια πολύ ωραία ισορροπία. Ήρθε η ώρα για το σερβίρισμα. Έτοιμο και αυτό. Yeah.
Για το τέλος, φιλαράκια από φρέσκο φασκόμηλο. Και αυτό είναι το κοτόπουλο κατσατόρε, κοτόπουλο με κρασί, πελτέ ντομάτας, βασιλομανίταρα ή πορτσίνι, αρώματα πολλά από δεντρολίβωνο φασκόμηλο και έναν αρωματικό σκορδάτο πουρέ με μαϊντανό και θυμάρι. Για 4 μερίδες κοτόπουλο κατσατόρε θα χρειαστείτε 8 μπουτάκια κοτόπουλου, 50 γραμμάρια αποξηραμένα βασιλομανίταρα, 500 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, 2 ξερά κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κλωναράκι φρέσκο δενδρολίβανο, λίγο φρέσκο φασκόμηλο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι μπαλσάμικο, 1 φλιτζάνι κόκκινο κρασί, 3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σερβίρεται με πουρέ πατάτας, μετρημένο σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά. Πάμε τώρα να σας δείξω μία από τις αγαπημένες μου ιταλικές σαλάτες με προσούτο. Θα χρειαστείτε προσούτο κομμένο σε λεπτές φέτες, ντοματίνια, μοτσαρελάκια, τριμμένο ψωμί, ελαιόλαδο, ξύδι μπαλσάμικο και φύλλα φρέσκου βασιλικού. Σε ένα ταψί, τρίψτε με τα χέρια σας σε μικρά κομμάτια ψωμί του τόστ. Βάλτε τα στο φούρνο και αφήστε τα να ψηθούν για 10 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αφαιρέστε τα κοτσανάκια από τα ντοματίνια, κόψτε τα στη μέση και ρίξτε τα σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέστε τα μοτσαρελάκια, κόψτε λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού, αλατίστε, ρίξτε ελαιόλαδο, ξύδι μπαλσάμικο και προσθέστε τα ψημένα ψίχουλα ψωμιού. Ανακατέψτε όλα τα υλικά του μπολ. Τελευταία στιγμή, βγάλτε το προσούτο από το ψυγείο και απλώστε τις φέτες σε ένα πιάτο. Ρίξτε τη σαλάτα επάνω στο προσούτο και γαρνίρετε με φύλλα φρέσκου βασιλικού. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Μια χαρά και εγώ, χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελα, κύριε Βρίσκα, να σας ρωτήσω σχετικά με τις επιφάνειες κοπής, ναι, που χρησιμοποιούμε για να, ναι, κόβουμε τα διάφορα λαχανικά, εκτός από λαχανικά, κυρίως για το κοτόπουλο. Αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο μπορούμε να διώξουμε τις οσμές αφού έχουμε χρησιμοποιήσει την επιφάνεια κοπής. Τις επιφάνειες κοπής, όποιες και αν έχουμε, γιατί μπορεί να είναι ξύλινες, μπορεί να είναι πλαστικές, μπορεί να είναι γυάλινες, όλες τις καθαρίζουμε με σαπούνι για πιάτα, καταρχάς. Οπότε, μόλις χρησιμοποιήσουμε κάτι και το κόψουμε και κάνουμε την ετοιμασία μας, ένα καλό πλύσιμο με ζεστό νερό και σαπούνι για πιάτα, αυτή είναι η πρώτη φάση της καθαριότητας. Στη δεύτερη φάση όμως, θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα με χλωρίνη και νερό, δηλαδή σε ένα λίτρο νερό βάζουμε μία κουταλιά χλωρίνη. Και με αυτό το μείγμα πλένουμε την επιφάνεια πολύ καλά, ειδικότερα όταν έχουμε κόψει κοτόπουλο για τον κίνδυνο της σαλμονέλας. Και αν έχει, πολλές φορές οι επιφάνειες αυτές ποτίζουν από χρώμα, ποτίζουν από μυρωδιές και αφήνουν έντονα τα ίχνη τους. Εκεί λοιπόν το πιο απλό και αποτελεσματικό είναι μία κουταλιά μαγειρική σόδα διαλυμένη σε μία κουταλιά νερό. Και με ένα σφουγγαράκι αυτό το μείγμα το τρίφουμε πάνω στην επιφάνεια. Τέλεια, σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ και εγώ που τα είπαμε. Καλά μαγειρέματα. Επιστροφή και πάλι στην κουζίνα. Μέχρι τώρα μαγειρέψαμε λαχταριστά κανελόνια γεμιστά με κολοκύθα, τυριά και φασκόμηλο. Σερβίραμε μία πεντανόστιμη κρεμμόδη κολοκυθόσουπα με τζίντζερ. Δοκιμάσαμε το κοτόπουλο κατσατόρε με μανιτάρια και δεντρολίβανο. Και πάμε να κλείσουμε γλυκά με την πιο εύκολη και απλή αλλά πεντανόστιμη τάρτα που έχετε φανταστεί. Τάρτα με μαρμελάδα πορτοκάλι και την απόλυτη σάλτσα καραμέλας. Η τάρτα που θα σας ετοιμάσω τώρα θα σας θυμίσει την πάστα φλόρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τα ίδια υλικά, όμως είναι μια τάρτα που τη φτιάχνουν στη Βόρεια Ιταλία και στην Κεντρική Ευρώπη.
Εκτός από αλεύρι, έχει δύο υλικά που δίνουν πολύ ωραίο άρωμα και πολύ ωραία γεύση και είναι φουντούκια και αμύγδαλα τριμμένα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την βάση της τάρτας. Έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ανακατέψω μαζί τριμμένη αμυγδαλόψυχα. Διαλέξτε αμύγδαλα που είναι ξεφλουδισμένα, τρίψτε τα στο πολυμίξερ για να γίνουν σκόνη. Το ίδιο θα κάνετε και με τα φουντούκια. Αν βάλετε ξηρούς καρπούς με φλούδα, σαφώς θα δώσουν πιο σκούρο χρώμα στην τάρτα. Και εδώ, baking powder. Μία βανίλια σκόνη. Και ζάχαρη. Αυτά τα υλικά θα τα ανακατέψω πρώτα μεταξύ τους για να ρίξω μετά το βούτυρο. Ουσιαστικά κάνω μία βάση για γλυκιά τάρτα. Έτσι λοιπόν, όπως κάνω πάντα, ανακατεύω το αλεύρι, τη ζάχαρη και αν έχει μέσα βανίλια, baking powder, όπως έχει τώρα, ή ξηρούς καρπούς με βούτυρο. Και εδώ θέλω βούτυρο κρύο από το ψυγείο, κομμένο σε μικρούς κύβους, το οποίο θα το ρίξω μέσα στο μείγμα και μετά με τα χέρια μου θα το τρίψω μέσα στο μείγμα με το αλεύρι, έτσι ώστε να σχηματιστούν μικρά ψίχουλα. Αυτό είναι το μυστικό για να κάνουμε την τέλεια αφράτη βάση για τάρτα. Και αφήνουμε το βούτυρο στο ψυγείο ακριβώς για να είναι παγωμένο, για να μην λιώσει με τη θερμότητα που αναπτύσσεται καθώς το τρίβω. Αφού λοιπόν το ανακατέψουμε μία φορά και δούμε ότι αρχίζει και ενώνεται με το αλεύρι, μετά παίρνουμε μικρά κομμάτια από το βούτυρο και τα τρίβουμε σιγά σιγά επάνω στο μείγμα με το αλεύρι και τους ξηρούς καρπούς. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν σχηματιστεί χοντρά ψίχουλα. Η ζύμη έχει μια σχετική συνοχή, αλλά θα τη βοηθήσω να δέσει ακόμη καλύτερα, ρίχνοντας δύο κρόκους. Σε κάποιες ζύμες για τάρτα θα δείτε ότι η συνταγή θέλει και λίγο νερό. Εάν βάλουμε νερό, η ζύμη γίνεται πιο σκληρή. Εδώ θέλουμε μια πολύ αφράτη ζύμη. Οι κρόκοι κάνουν τη δουλειά τους. Ανακατεύω έτσι ώστε να ενωθούν, να σχηματιστεί μια ωραία ζύμη. Θα την αφήσω για λίγη ώρα να ξεκουραστεί για να αναπτυχθεί η γλουτένη, η οποία θα δώσει συνοχή στη ζύμη και με αποτέλεσμα να μπορέσω να την ανοίξω με ευκολία με τον πλάστη. Έτοιμο λοιπόν το ζυμάρι. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, τυλίγουμε τη ζύμη με μία μεμβράνη τροφίμων, την αφήνουμε για λίγη ώρα στο ψυγείο. Όταν όμως είναι λίγο πιο δροσερός, την αφήνουμε και στα θερμοκρασία περιβάλλοντος μισή ώρα και μετά από μισή ώρα ξαναγυρίζουμε για να την ανοίξουμε, για να την βάλουμε στη φόρμα. Πέρασε μισή ώρα, η ζύμη έχει ξεκουραστεί, τώρα ήρθε η ώρα για το άνοιγμα. Από αυτή την ποσότητα θα κρατήσω περίπου το 1 τέταρτο για να απλάσω τα κορδονάκια τα οποία θα απλώσω στην επιφάνεια της τάρτας και την υπόλοιπη ζύμη, όπως σας έχω δείξει πολλές φορές, θα την ανοίξω ανάμεσα σε δύο αντικολλητικά χαρτιά με αποτέλεσμα να τη μεταφέρω με ευκολία στην φόρμα της τάρτας και μετά να την ξεφορμάρω και να τη σερβίρω ακόμη πιο εύκολα. Και μετά, με τον πλάστη, θα την ανοίξω σε ένα δίσκο με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από τη διάμετρο της φόρμας. Ωραία. Λοιπόν. Η αγαπημένη μου τεχνική, όταν κάνω τάρτες, βάζω τη ζύμη ανάμεσα σε δύο αντικολλητικά χαρτιά. Αυτό που θα προσέξετε πάντα φτιάχνοντας την τάρτα είναι να καλύψετε πολύ καλά τα τυχώματα περιμετρικά. Η ζύμη έχει μια τάση να συρρυκνώνεται όπως ψήνεται, άρα θα υπολογίσετε να αφήσετε και λίγη ζύμη, λίγο περισσότερη από το ύψος, από το γύσο της φόρμας. Και μετά, κόβω ό,τι περισσεύει με το ψαλίδι. Έτοιμη η βάση. Προσεκτικά βγάζω το επάνω φύλλο. Βλέπετε ότι έχει απλωθεί τέλεια στην επιφάνεια της φόρμας. Άρωμα από λεμόνι. Ξύνω λοιπόν την εξωτερική φλούδα από το λεμόνι και μαρμελάδα πορτοκάλι. Διάλεξα μαρμελάδα πορτοκάλι γιατί το πορτοκάλι είναι σχετικά πικρό, αφήνει λοιπόν μια πολύ ωραία πικράδα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη γλυκιά βάση και μετά αρωματίζεται πολύ ωραία και με το ξύσιμο λεμονιού και έχουμε την τέλεια γέμιση.
Απλώνω τη μαρμελάδα για να καλύψει όλη την επιφάνεια της τάρτας. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλη μαρμελάδα από άλλα φρούτα. Αν είναι πολύ γλυκιά, βάλτε μερικές σταγόνες ή μία κουταλιά από χυμό λιμονιού για να σπάσετε την πολύ γλυκιά γεύση. Σας είπα όμως ότι η μαρμελάδα πορτοκάλι είναι σχετικά πικρή, οπότε έχουμε τον τέλειο συνδυασμό, την τέλεια ισορροπία στη γεύση και στα αρώματα. Έτοιμη λοιπόν και η γέμιση. Και τώρα, με τη ζύμη που περίσσεψε, θα πλάσω κορδόνια, τα οποία θα τα βάλω επάνω από τη μαρμελάδα. Αυτή είναι λοιπόν η τάρτα. Έτοιμη για ψήσιμο. Προθερμασμένος φούρνος στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Για μια τέλεια σάλτσα καραμέλας με πορτοκάλι, βάλτε σε ένα τηγάνι, ένα φλιτζάνι ζάχαρη και αφήστε το σε μέτρια φωτιά για λίγα λεπτά μέχρι να γίνει παχύρευστο σιρόπι. Ρίξτε μισό φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού και βράστε τη σάλτσα για λίγα λεπτά μέχρι να πήξει. Αφαιρέστε τη φλούδα από το πορτοκάλι και με τη βοήθεια ενός μαχαιριού κόψτε την ψύχα. Ρίξτε την ψύχα στο τηγάνι με την καραμέλα, ανακατέψτε, κατεβάστε από τη φωτιά και αφήστε τη σάλτσα να κρυώσει. Αυτή η σάλτσα είναι το απόλυτο συνοδευτικό για την υπέροχη τάρτα με μαρμελάδα πορτοκάλι που ετοιμάζουμε. Η τάρτα ψήθηκε, την άφησα να κρυώσει για να μπορέσω να τη σερβίρω. Το ίδιο έκανα και με την καραμέλα. Λίγη άχνη ζάχαρη πριν σερβίρω την τάρτα. Έτσι. Και ήρθε η ώρα για το σερβίρισμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να την κόψετε σε σωστές μερίδες με ακρίβεια και να μην σας διαλυθεί είναι να αφήσετε να κρυώσει αρκετά καλά. Εάν είναι σχετικά ζεστή ή χλιαρή, υπάρχει ένας κίνδυνος να μας διαλυθεί η ζύμη. Έτσι λοιπόν, έχω κόψει το κομμάτι. Λίγη καραμέλα στο πιάτο. Νάτι και η τάρτα. Βέβαια, αν τη σερβίρετε πιο χλιαρή και σας γυαλιστεί, δεν χάλασε ο κόσμος. Και επάνω από την τάρτα, τα φιλέτα του πορτοκαλιού. Και για το τέλος, το μυρωδικό που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το πορτοκάλι, ο φρέσκος βασιλικός. Έτοιμη η τάρτα, απίθανα αφράτη και αρωματική, μια υπέροχη γέμιση από μαρμελάδα πορτοκάλι, αρώματα από καραμέλα και βασιλικό και σας υπόσχομαι ότι όλα τα γλυκά της σεζόν θα είναι το ίδιο, εύκολα, γρήγορα και απλά. Γιατί ξέρω ότι σας αρέσει η ζαχαροπλαστική και μαζί θα φτιάχνουμε τα αγαπημένα μας γλυκά. Για την τάρτα με μαρμελάδα πορτοκάλι θα χρειαστείτε 2 φλιτζάνια μαρμελάδα πορτοκάλι, 1 φλιτζάνι άχνη ζάχαρη. Για τη ζύμη θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια τριμμένα αμύγδαλα, 50 γραμμάρια τριμμένα φουντούκια, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 140 γραμμάρια ζάχαρη, ξύσμα από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια βούτυρο, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, 2 κρόκους αυγού, 1 βανίλια σκόνη. Σήμερα σερβίραμε το πρώτο φθινοπορεινό μενού της σεζόν, γεμάτο αρώματα και γεύσεις Ιταλίας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!